Σας καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε γαλατόπιτα με δικό μας φίλο, σπιτικό. Εδώ τα φιλαράκια μας που έχω, το link από τη συνταγή πώς το φτιάξετε χειροποίητο σπιτικό φίλο θα υπάρχει κάτω στο κουτί περιγραφής. Να πάτε να δείτε το βιντεάκι έτσι ώστε να φτιάξετε και εσείς το δικό σας φίλο. Εάν όμως δεν μπορείτε να φτιάξετε φίλο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Παίρνετε φύλλο κρούστας και βάζετε φύλλο κρούστας. Θα βγει το ίδιο πεντανόστιμη. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Καθώς ζεσταίνεται εδώ το όγαλά μας, με ένα σειρματάκι θα ανακατέψουμε. Θα βάλουμε την ζάχαρη. Θα τα ανακατέψουμε έτσι για 2 λεπτάκια, ίσα έτσι να λιώσει η ζαχαρίτσα. Και τώρα θα προσθέσουμε το σιμιδάλι μας. Και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε μέχρι να πήξει εδώ η κρεμούλα. Τώρα εδώ κοντεύει να πήξει η κρέμα, θα βάλουμε και τη βανίλια της και θα συνεχίσουμε το ανακάτεμα μέχρι να πήξει η κρεμούλα μας. Όπως βλέπετε εδώ τώρα η κρεμούλα έχει αρχίσει και πίζει, σφίγγει δηλαδή. Θα καταλάβουμε ότι είναι έτοιμη η κρέμα μας όταν θα αρχίσει και θα... Να, βλέπετε, τώρα αρχίζει εδώ και πετάει φουσκαλίτσες. Αυτές εδώ οι φουσκαλίτσες μας δείχνουν ότι η κρέμα μας είναι έτοιμη και πρέπει να σβήσουμε τη φωτιά. Θα βάλουμε μαργαρίνη και θα την ανακατέψουμε εδώ μέσα στο μείγμα για να λιώσει. Εδώ τα αυγά τα έχουμε χτυπήσει, θα τα βάλουμε εδώ μέσα στο μείγμα και θα τα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά έτσι ώστε να ενσωματωθούν καλά εδώ μέσα στην κρέμα. Έτοιμη η κρεμούλα μας. Τώρα πάμε να ανοίξουμε εδώ το φιλαράκι μας. Εδώ αφού έχουμε έτοιμο το ταπτό φιλαράκι μας, βάζουμε πάνω το ταψάκι μας για να ξέρουμε στο περίπου πόσο θέλουμε. Εδώ έχω να δώσει ένα ταψάκι νούμερο 42. Αν θέλετε εσείς βάζετε και το αν δεν έχετε τέτοιο ταψάκι, μπορείτε να βάλετε το ταψάκι της κουζίνας. Το ίδιο είναι. Το λαδώσουμε να πάει παντού εδώ το λαδάκι. Και θα το βάλουμε στο ταψί. Με τα φύλλα κρούστας θα χρειαστείτε 4 φύλλα κρούστας. Για να φτιάξετε αυτή την πιτούλα. Ξανά ελαιόλαδο σε όλη την επιφάνεια. Εάν θα βάλετε φύλλο κρούστας, θα βάλετε λιγότερο ελαιόλαδο. Εάν φτιάξετε δικό σας φύλλο, βάλτε, μην το φοβηθείτε, γιατί το σπιτικό φύλλο απορροφάει το ελαιόλαδο. Και εδώ έχω ζάχαρη με κανέλα. Θα πασπαλίσω εδώ το φυλλαράκι μου. Και θα το βάλω στην άκρη για να φτιάξω το δεύτερο φύλλο. Αφού έχουμε έτοιμο και το δεύτερο φύλλο μας, το βάζουμε από πάνω. Όταν θα κάνετε φύλλο κρούστας, θα πάτε φύλλο κρούστας, λάδι, ζάχαρη. Δηλαδή κάθε φύλλο θα κάνετε αυτή τη διαδικασία. Λάδι, ζάχαρη με κανέλα, όπως φτιάξαμε αυτό το μείγμα. Σε αυτό το φύλλο τώρα δεν θα βάλουμε τίποτα. Εδώ ανακατεύουμε ξανά λίγο την κρεμούλα μας και βάζουμε το μείγμα. Με μία εδώ σπατουλίτσα θα πάρουμε όλο το μείγμα μέσα από την κατσαρόλα. Θα απλώσουμε τώρα το μείγμα μας καλά σε όλο το ταψάκι να πάει παντού. Θα γυρίσουμε το ένα φυλλαράκι προς τα μέσα. Και θα λαδώσουμε. Με ένα πινελάκι φυσικά πάλι θα απλώσουμε λίγο εδώ το ελαιόλαδο να πάει σε όλο το φυλλαράκι. Ξανά ζαχαροκανέλα. Γυρνάμε και το δεύτερο φυλλαράκι. Στην ουσία δεν θα πιάσει, ξέρετε, όλη την πιτούλα, ό,τι περισσεύει απ' έξω θα γυρίσουμε. Δεν μας πειράζει δηλαδή για να είναι όλη η πιτούλα με φύλλο, δηλαδή να είναι σκεπαστή. Ξανά, ελαιόλαδο. Απλώνουμε πάλι. Και ξανά την κανελίτσα με τη ζάχαρη. Τώρα θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς πάνω κάτω στις αντιστάσεις για μία ωρίτσα. Πάμε να την ψήσουμε. Εδώ είναι έτοιμη η γαλατόπιτα.
Έχει ψηθεί. Φυσικά για να την κόψετε την αφήσετε λίγο να παγώσει. Γιατί άμα την κόψετε τόσο είναι ζεστή, θα φύγει όλη η κρέμα μέσα από το φύλλο. Αυτή ήταν η συνταγή μου. Αν σας άρεσε, κάντε μου ένα like. Σας περιμένω και στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, να είσαστε όλοι και όλες καλά. Φιλιά πολλά!